Επίσης αναγνωρίζεται από την 1η Ιανουαρίου 1983 η στρατιωτική θητεία σαν προϋπηρεσία στις τράπεζες και υπολογίζονται μισθολογικά από την ίδια ημερομηνία οι πολυετίες για πέραν των 15 ετών υπηρεσία με 1% επιπλέον για κάθε χρόνο, για υπηρεσία κάτω των 15 ετών θα διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς. Το δεύτερο στοιχείο του συμβιβασμού εκφράζεται από την δήλωση του Προέδρου της ΟΤΟΕ, κ. Παφίλη, σύμφωνα με την οποία οι λύσεις που δίνονται φέτος στα αιτήματα της Ομοσπονδίας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τις θέσεις των τραπεζικών, αλλά παρόλα αυτά η ΟΤΟΕ τις αποδέχεται για να αποδειχτεί έμπρακτα η πρόθεση των τραπεζοϋπαλλήλων να συνεργαστούν με την κυβέρνηση. Ο κ. Παφίλης είπε ακόμη ότι οι λύσεις που δόθηκαν διασφαλίζουν βασικά σημεία του ενιαίου μισθολογίου και βελτιώνουν σημαντικά τις αρχικές θέσεις των διοικήσεων των τραπεζών. Ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ τόνισε τέλος ότι η Ομοσπονδία εκτιμά το γεγονός ότι την τρίτη μόλις μέρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πήραν την πρωτοβουλία για την διευθέτηση της κρίσης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης, αφού επεσήμανε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε δεν θα έχει για φέτος επιπτώσεις στην εισοδηματική πολιτική που η κυβέρνηση έκρινε αναγκαία για το 1982, είπε ότι οι συζητήσεις που έγιναν ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη ήταν επικοδομητικές και υπογράμμισε το γεγονός ότι ο ΤΟΕ έκανε σήμερα μια σημαντική χειρονομία που βοηθάει το έργο της κυβέρνησης στον κρίσιμο οικονομικό τομέα. Ελπίζω, είπε ο κύριος Αρσένης, ότι μετά τη μεσημεριανή συνάντηση των ενδιαφερομένων μερών έχουμε πια τη βάση όχι μόνο για να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση αλλά και να λυθεί η απεργία κάτω από ένα πνεύμα συνεργασίας που θα επιτρέψει παραπέρα τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και τον εξυγχρονισμό του πιστωτικού συστήματος, ρυθμίσεις που δεν μπορούν να γίνουν χωρίς την ενεργητική συμμετοχή, αφοσίωση και συμπαράσταση των τραπεζοϋπαλλήλων. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των διοικήσεων των τραπεζών, Κώστας Σοφούλης, δήλωσε ότι από την αντιπαράθεση των δύο πλευρών κατά τη διάρκεια της απεργίας προέκυψε ίσως και ένα θετικό σημείο, ότι δηλαδή ανάγκασε και τις τράπεζες και τους τραπεζοϋπαλλήλους να μελετήσουν σε βάθος το σύστημα αμοιβών στον τραπεζικό τομέα. Οι τράπεζες, είπε ο κ. Σοφούλης, ανταποκρίθηκαν αμέσως στη μεσολάβηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και χαίρονται ειλικρινά που η σημερινή συμφωνία ανοίγει το δρόμο για μια ουσιαστική συνεργασία με τους εργαζόμενους για να εξυγιανθεί το πιστωτικό σύστημα και να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κυβερνητικής αναπτυξιακής πολιτικής. Όπως έγινε γνωστό, αύριο τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εμπορίου θα εκδώσουν τις απαραίτητες αποφάσεις με τις οποίες θα ρυθμίζονται όλες οι εκκρεμότητες που ανέκυψαν στις συναλλαγές κατά τη διάρκεια της απεργίας. Τέτοιες εκκρεμότητες είναι η πληρωμή φόρων, άλλων χρεών προς το δημόσιο, η εξόφληση γραμματείων επιταγών και άλλων ζητημάτων που παραμένουν ανοιχτά στις τραπεζικές συναλλαγές. Μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στη Δυτική Βηρυτό ύστερα από τον ολονύκτιο βομβαρδισμό της από Ισραηλινά άρματα μάχης, πολεμικά και πυροβόλα. Σήμερα οι Ισραηλινά αεροπλάνα πετούσαν συνεχώς πάνω από τη Βηρυτό σε χαμηλό μάλιστα ύψος, πραγματοποιώντας εικονικούς βομβαρδισμούς με προφανή σκοπό να κάμψουν ακόμα περισσότερο το ηθικό των ταλαιπωρημένων κατοίκων της Δυτικής Βηρυτού. Ας ακούσουμε τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Βηρυτό, Ανδρέα Χατζηνικολάου, που μας μεταδίδει τις τελευταίες εξελίξεις.